το πρώτο κιόλας κουδούνι που θα χτυπήσει αύριο τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών θα πρέπει όχι απλά να σιγήσουν, αλλά να απενεργοποιηθούν και εξαφανιστούν κυριολεκτικά από το σχολικό περιβάλλον. Το αυστηρότερο πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά τη χρήση τους, όχι μόνο μέσα στις τάξεις αλλά και στις σχολικές αυλές, ακόμη και στη διάρκεια του διαλύματος. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εντός των σχολικών χώρων, κτηρίων και υπαίθριων χώρων κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιμόρφωση, με πρόληψη και συνεργασία. Αυτό είναι για μας, νομίζω, η οδός για να φέρει λύσεις όπως η αλόγιστη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ηλικίες οι οποίες δυστυχώς στην παρούσα συγκυρία που ζούμε τα χρησιμοποιούν είτε για σχολικό εκφοβισμό, είτε για να διατυμπιονίζουν βίντεο τα οποία και να εκθέτουν συμμαθητές ή συμμαθήτριές τους. Για μας είναι ένα διαχειριστικό ζήτημα που μέσω του δημοκρατικού διαλόγου μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο σχολείο. Από το χώρο της αγωνιστικής παρέμβασης εκπαιδευτικών δηλώνουμε ότι είμαστε ενάντια στην κατασταλτική πολιτική που εισηγείται και προτείνει ο Υπουργός με τιμωρητικές λογικές, αποβολές των μαθητών και αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος, δεν λύνονται τα ζητήματα. Όσο και αν το εγχείρημα να απαγορευτεί διαροπάλου η χρήση κινητού τηλεφώνου φαντάζει δύσκολο, το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται αποφασισμένο και αμετακίνητο. Ο μαθητής μπορεί να έχει το κινητό τηλέφωνο εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του προκειμένου να το χρησιμοποιήσει μετά το πέρας των μαθημάτων. Αν εμφανιστεί εκτός της σχολικής τσάντας, αυτό θα ισοδυναμεί με μία ημέρα αποβολής, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας έχει εξηγήσει σε ξεκάθαρο τόνο. Υπάρχουν παιδαγωγικοί τρόποι που μπορείς, ας πούμε, να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, ας πούμε, στις αποβολές. Γιατί, αν δεν ξέρω, ξέρετε, έχει αλλάξει και το καθεστώς με τις απουσίες, που είναι 114 και ζητάνε μάλιστα τώρα και δικαιολογητικά για το, δεν θυμάμαι ένα ποσό, 50-60 απουσίες. Οπότε, εντάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι και μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι η αποβολή είναι πάρα πολύ. Θα μπορούσαν να το λένε με καλύτερο τρόπο, ότι είναι καλύτερο να μην έχετε τα κινητά στο σχολείο. Εντάξει. Χρειάζεται να έχουμε τα κινητά, γιατί όχι, ξέρω εγώ, να τα χρησιμοποιούμε για να στείλουμε μηνύματα, να βάζουμε φωτογραφίες, απλά να τα έχουμε σε ώρα ανάγκης, άμα θέλει να πάρουμε κανένα γονέα. Το να μας βάζουν αποβολές για αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ σωστό. Σε περίπτωση που ένας μαθητής βιντεοσκοπεί, φωτογραφίζει, μαγνητοφωνεί καθηγητές ή συμμαθητές του, χωρίς συνένεση ή συγκατάθεση, η ποινή του θα είναι τριήμερη αποβολή, ενώ με συγκατάθεση θα αποβάλλεται και πάλι, αλλά από μία έως και τρεις ημέρες κατά περίπτωση. Αν η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση αφορά προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Είναι λίγο υπερβολή, ας πούμε, στην αυλή. Αν είσαι κανένα περίπατο ή τέτοια, να μην μπορείς να το έχεις. Αλλά εντάξει, πρέπει να κοπεί σιγά-σιγά γιατί έχει ξεφύγει λίγο, πιστεύω. Είναι καταρχάς θέμα ασφάλειας το να χρησιμοποιήσεις κινητό. Που πήγαινα και πέρυσι ΕΠΑΛ, δεν τους νοιάζει πλέον τους καθηγητές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν διάφορα. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα τους νοιάξει. Δηλαδή έχουν παρατήσει. Όσο κι αν όλοι συμφωνούν πως η χρήση κινητού δεν έχει θέση ούτε στα θρανία ούτε στις σχολικές αυλές, ο τρόπος εφαρμογής των συνεπειών αυτών και ο βαθμός αυστηρότητας προβληματίζει σε ένα βαθμό τους εκπαιδευτικούς.